Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, είμαι ο Νίκος Οροσόπουλος και ακούτε την εκπομπή Ιατρικό Απόρριτο. Στην απόψινή εκπομπή καλεσμένος μας ο κύριος Αλεπίδης Δημήτρης, που είναι ειδικός γενικής ιατρικής, δουλεύει στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην κλασική ομοιοπαθητική, τελειόφοιτος του τμήματος επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού του ΑΠΙΘΙΤΑ. Είναι αθλητής παράκτειας κοπηλασίας στο... Αυτό μάλλον εσείς πρέπει να μας το πείτε, δεν είναι, τα αγγλικά μου δεν είναι καλά. Στο Coastal Rowing Club of Θεσσαλονίκη, του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης. Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Το θέμα της εκπομπής μας είναι μένω υγιής. Είναι νομίζω πολύ ωραίο θέμα, αν και έχουμε κάνει πολλές ιατρικές εκπομπές. Δεν έχουμε ασχοληθεί γιατί να μένουμε υγιείς, κύριε Αλεπίδη. Είναι κάτι βασικό, είναι κάτι που επιθυμούμε όλοι μας. Ξεχνάμε πολλές φορές ότι ο γιατρός δεν είναι μόνο αυτός τον οποίο προσφεύγουμε και ρωτάμε όταν αρρωστήσουμε ή όταν μας απασχολεί κάτι, αλλά είναι και αυτός τον οποίο μπορούμε να συμβουλευόμαστε για να διατηρήσουμε την υγεία μας ή και να τη βελτιώσουμε. Πριν ξεκινήσω για τις ερωτήσεις μας, θέλω να δώσω τους τρόπους επικοινωνίας πώς μπορούν να μας θέσουν ερωτήσεις. Είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2313-022-040, στο email radio@eolas.org και στη σελίδα μας στο Facebook Ιατρικό Απόρριτο. Να θυμίσω και την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής να έχει Στέλλα Χατζηγεωργίου. Ξεκινάω, κύριε Αλεπίδη, με την πρώτη μας ερώτηση, που είναι τι είναι γενικά η ειδικότητα της γενικής ιατρικής. Γιατί είστε στο νοσοκομείο σαν γιατρός γενικής ιατρικής. Η ειδικότητα της γενικής ιατρικής έχει εμφανιστεί στην Ελλάδα το 1983. Σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι μια ειδικότητα που υπάρχει από πολύ πιο πριν. Ουσιαστικά ο γενικός ή αλλιώς οικογενειακός γιατρός, όπως το λέμε στην Ελλάδα, έχει εκπαιδευτεί σε ένα ευρύ φάσμα παθήσεων και προβλημάτων που άπτονται και άλλων ειδικοτήτων, όπως της παθολογίας, της καρδιολογίας, της παιδιατρικής, ακόμα και της γυναικολογίας μευτικής. Ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος που εκπαιδεύεται να αντιμετωπίσει και να θεραπεύσει και να προλαμβάνει τα πιο συχνά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν στο γενικό πληθυσμό. Μέχρι ένα επίπεδο, μπορούμε να πούμε, εξωνοσοκομιακό. Και γιατί διαφέρει αυτή η ειδικότητα σε σχέση με τις άλλες? Γιατί ουσιαστικά είναι ο γιατρός που θα θέλαμε να έχουμε σε ένα παράδειγμα απομονωμένο νησί, σε ένα μικρό χωριό, που δεν έχουμε δυνατότητα να έχουμε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, αλλά θέλουμε κάποιον να μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό το πληθυσμό. Αν πάρουμε για παράδειγμα, ας πούμε, τι να σας πω, τη Σαμοθράκη, που έχει ένα πληθυσμό περίπου 3.000 κάτοικοι. Αυτός ο πληθυσμός προφανώς και θα έχει και παιδιά και θα έχει και μεγάλες ηλικίες και θα έχει και πιθανώς και κάποια εγκυμοσύνη ή και ορθοπαιδικά προβλήματα. Όμως σε ένα τέτοιο πληθυσμό που είναι απομονωμένος δεν μπορούμε να έχουμε όλους αυτούς τους ειδικούς, δεν γίνεται. Απ' την άλλη μεριά όμως αυτό το μοντέλο δράσης και περίθαλψης είναι κρίμα να μην το έχουμε στην πόλη. Δηλαδή κάποιος μπορεί να έχει στη γειτονιά του ή στην περιοχή που μένει τον ειδικό γενικό γιατρό, ο οποίος θα κάνει αυτό ακριβώς για το οποίο έχει εκπαιδευτεί. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε, τι είναι υγεία? Αυτό είναι ένα άλλο περίπλοκο θέμα. Μπορούμε να δώσουμε τον ορισμό που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ήδη από το 1946 και ένας ορισμός στον οποίο αναφερόμαστε πολύ συχνά. Είναι λοιπόν η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής αλλά και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας. Έτσι λοιπόν με την έννοια της υγείας αυτή σχετίζεται όχι μόνο με την ιατρική αλλά και από άλλους παράγοντες όπως το περιβάλλον, η οικονομία ή η εργασία ενός ατόμου. Μια που αναφέρετε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, θα μας πείτε λίγο τι είναι αυτό? Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι ένας διεθνής οργανισμός που λειτουργεί υπό τη σκέπη του ΟΗΕ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ήδη υπάρχει από το 1946 και είναι ο πλέον αρμόδιος για να καθορίσει πολιτικές, να καθορίσει παρεμβάσεις, να ασχοληθεί με τα ζητήματα της δημόσιας υγείας παγκοσμίως. Τώρα, τι πρέπει να κάνω και τι μπορώ, ας πούμε, για να έχω ένα υγιές σώμα? Θα θέλαμε όλοι να έχουμε ένα υγιές σώμα, γιατί κατά τη φιλοσοφική έννοια το σώμα μας είναι το μέρος που κατοικεί η ψυχή μας. Οπότε όλοι θα θέλαμε να έχουμε μια ωραία κατοικία και μάλιστα μπορούμε να κάνουμε πράγματα για να τη βελτιώσουμε αυτή. Το πιο βασικό είναι να κάνουμε μικρές και σταθερές αλλαγές στον τρόπο ζωής μας. Στον καθαρό αέρα, στο περιβάλλον που ζούμε, στην κατανάλωση υψηλής ποιότητας τροφής, στον καλό ποιοτικό ύπνο, που είναι και αυτός πάρα πολύ σημαντικός.
Μπορούμε λοιπόν να τα πάρουμε με τη σειρά. Δηλαδή, εδώ έχω σαν σημειώσει ότι ο καθαρός αέρας, η κατανάλωση υψηλής ποιότητας τροφής, ο καλός ποιοτικός ύπνος. Μπορούμε λοιπόν να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Βεβαίως. Όταν λέμε καθαρό αέρα, εννοούμε ότι θα πρέπει στο περιβάλλον μας, είτε ζούμε σε αστική, είτε σε ημιαστική, είτε σε αγροτική περιοχή, θα θέλαμε να είναι απαλλαγμένος από σκόνες, από χημικά, από οσμές. Είτε στο χώρο εργασία μας, οπότε αν εργαζόμαστε σε χώρο που έχει τέτοιες συνθήκες, θα πρέπει να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, είτε ακόμα και στο σπίτι, να κάνουμε συχνά καθάρισμα και να απομακρύνουμε τη σκόνη και να αερίζουμε τακτικά το χώρο. Όσον αφορά τις τροφές, που είμαστε πιο πολύ εξοικειωμένοι τώρα τελευταία και με διατροφολόγους και με διάφορα προγράμματα ή δίαιτες, αυτό που θεωρώ το πιο σημαντικό είναι, εκτός από τις θερμίδες που κάποιοι προτιμούν να μετράνε ή να μην μετράνε ή τέλος πάντων να τις δαιμονοποιούμε ή να τις χρησιμοποιούμε, να σκεφτόμαστε ότι ουσιαστικά είμαστε αυτό που τρώμε και ότι όσο καλύτερο είναι αυτό που τρώμε, τόσο καλύτερα θα είμαστε κι εμείς. Οι τροφές, πέρα από το πόση ενέργεια μας δίνουν, έχουν πάρα πολλά άλλα συστατικά, μικροθρεπτικά, βιταμίνες, μέταλλα, εχνοστοιχεία και ένζυμα βέβαια, που είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία πολλών λειτουργιών στο σώμα μας. Οπότε μπορούμε να δώσουμε μία βασική οδηγία. Θέλουμε να προτιμούμε τροφές φρέσκες, όσο το δυνατόν ομές, αν μπορούμε να τις καταναλώσουμε, που να μας ελκύουν και να μας φαίνονται και νόστιμες και με καλή μυρωδιά και με καλή γεύση. Άρα έχουμε ένα άμεσο αντίκτυπο ότι αυτό που τρώμε, τι ποιότητα έχει. Δυστυχώς αυτό δεν είναι εύκολο στις κονσερβοποιημένες και συσκευασμένες τροφές, οι οποίες μπορεί να παραμείνουν αναλύωτες και δεν έχουμε και άμεση αντίληψη το χάλασε, δεν χάλασε, μήπως θα πρέπει να το σκεφτώ, μήπως είναι άσχημο, μήπως να μην το φάω. Ουσιαστικά όμως μια καλή και ποιοτική τροφή θα πρέπει άμεσα με το που την καταναλώνουμε να καταλαβαίνουμε την ποιότητά της και τη γεύση της. Με το ψυχολογικό στρες τι γίνεται, υπάρχει, επηρεάζει? Ξεχνάσαμε λίγο να πούμε για τον ύπνο όμως. Α, ναι, μπράβο. Βεβαίως. Είναι ένα άλλο κομμάτι που πολλοί κόσμοι παραβλέπει και καταφεύγει στο γιατρό ή σε κάποιον άλλο επαγγελματή υγείας, λέγοντας ότι είναι κουρασμένος, δεν αισθάνεται καλά. Ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και μια λειτουργία που επιτελείται σε όλα τα θηλαστικά είναι ο ύπνος. Ο ύπνος είναι μια πάρα πολύ σημαντική διεργασία που θα πρέπει να γίνεται επί 6, 8 ή 9 ώρες την ημέρα αναλόγως το άτομο, δηλαδή ουσιαστικά να κοιμάται όταν νιώθει σταγμένο και να ξυπνάει όταν νιώθει ξεκούραστο. Θα πρέπει όμως να γίνεται σε ένα κατάλληλο περιβάλλον, απαλλαγμένο από θορύβους, χωρίς φως, σκοτεινό, γιατί και το φως μας ενοχλεί στον ύπνο, με πάλι απαλλαγμένο από σκόνη ωσμές, όπως είπαμε, και να φροντίσουμε να έχει την κατάλληλη θερμοκρασία και να φοράμε τα κατάλληλα άνετα ρούχα. Ένας κακός ύπνος δεν αφήνει το σώμα να ξεκουράζεται και σε βάθος χρόνου δημιουργεί την αίσθηση της κόπωσης, την έλλειψη ενέργειας, ακόμα και θυμό ή εκνευρισμό. Άρα είναι κάτι που μπορούμε πολύ εύκολο να δώσουμε την προσοχή μας και να το βελτιώσουμε. Ξανακάνω την ερώτηση, με το ψυχολογικό στρες υπάρχει αυτό? Βεβαίως και υπάρχει. Είναι ένα κομμάτι στη σύγχρονη καθημερινότητά μας που απασχολεί επίσης πάρα πολύ κόσμο. Νιώθει αγχωμένος, νιώθει ότι τρέχει και δεν φτάνει, νιώθει ότι τον απασχολούν προβλήματα και εν τέλει είναι ένα κομμάτι το οποίο μας κάνει να μην αισθανόμαστε υγιείς. Όπως είπαμε και με τον ορισμό, δεν είναι μόνο το να μην έχω κάτι που πάσχει, είναι να αισθάνομαι όμορφα, να αισθάνομαι ευεξία, να αισθάνομαι καλά στο περιβάλλον μου και στο χώρο μου. Το πρώτο που μπορούσαμε να πούμε ως συμβουλή είναι να δίνουμε χρόνο στα πράγματα. Όσο περισσότερο βιάζεται κανείς να κάνει πολλά πράγματα και να τα πιέσει να γίνει σε μικρό χρόνο, τόσο αυτό χειροτερεύει το στρες και του δίνει μια αίσθηση ότι πάντα κάποιος τον κυνηγάει. Είναι το αρχαίγωνο μοντέλο ότι έρχεται ο λύκος να με φάει και εγώ πρέπει να τρέξω. Είναι ο ίδιος μηχανισμός. Ακόμα και αν αυτός ο κακός ο λύκος είναι ο χρόνος, ότι έχω να κάνω πάρα πολλά πράγματα, να τα χωρέσω, δίνει την εντύπωση στον εργασμό ότι έρχεται ο κακός λύκος να μας φάει. Άρα θα πρέπει να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε ένα πιο χαλαρό ρυθμό, να προσπαθήσουμε να λύσουμε όσες καταστάσεις μας αγχώνουν, ακόμα και αν αυτό είναι κάτι απλό. Παράδειγμα, είμαστε στη δουλειά και μας ενοχλούν τα τηλέφωνα. Κάποιες φορές κάτι θα πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Είναι το βάλουμε στο αθόρυβο ή τέλος πάντων να δημιουργήσουμε συνθήκες στο χώρο μας, το οποίο
όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι μας ενοχλεί, κάτι μας αγχώνει, να προσπαθήσουμε αυτό να το περιορίσουμε και να το εξαλείψουμε ακόμα καλύτερα. Υπάρχουν βέβαια και οι διαπροσωπικές σχέσεις που δημιουργούν προστριβές, είτε στο οικογενειακό περιβάλλον, είτε στο εργασιακό περιβάλλον, που και αυτές δημιουργούν ένα πλέον άγχος και στρες. Ακόμα και σε αυτές όμως, αν σκεφτούμε ότι αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο στην εργασία μας και στο εργασιακό μας περιβάλλον, είναι και σημαντικό να θέσουμε σε ένα βάθος χρόνου ένα, ας το πούμε, πρόγραμμα πώς αυτές οι σχέσεις θα είναι όσο δυνατόν καλύτερες. Αν σκεφτούμε ότι με αυτούς τους ανθρώπους αναγκαζόμαστε ή επιλέγουμε να ζήσουμε ένα 8ωρο ή ένα 10ωρο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να περνάμε όσο δυνατόν καλύτερα χωρίς προστρίβες με αυτούς. Κύριε Αλεπίδη, η άσκηση και ο αθλητισμός βοηθάει? Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και θέμα εκπομπής από μόνο του. Θα το θίξουμε όμως. Άρα σας δεσμεύω για επόμενη εκπομπή. Βεβαίως, θα χαρώ πάρα πολύ. Ωραία. Η άσκηση έχει τόσους πολλούς τρόπους να μας βοηθάει που δεν τους φανταζόμαστε καν. Συνήθως την έχουμε στο μυαλό μας ότι έχει να κάνει με το μένω λεπτός, μένω αδύνατος και έχω ένα όμορφο σώμα. Πέρα από αυτό όμως, που η άσκηση ουσιαστικά βοηθάει το σώμα να λειτουργεί με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και το προπονεί και το κάνει να αντέχει και σωματικά αλλά και ψυχολογικά. Η άσκηση είναι ένας πάρα πολύ καλός και εύκολος τρόπος για να ρυθμίσουμε το άγχος, το θυμό, να βελτιώσουμε ακόμα και για με αυτό την ποιότητα του ύπνου. Και κάποιος που έχει μια τακτική φυσική δραστηριότητα, ακόμα και περπάτημα ή τρέξιμο ή κάποιο άθλημα της τάξης του 2 έως 6 ώρες την εβδομάδα, αρκεί να το κάνει όμως τακτικά, θα δει μια μεγάλη διαφορά σε βάθος ενός μήνα τουλάχιστον και πέρα. Ένα ακόμα πολύ πολύ σημαντικό, ιδίως για τις μικρές ηλικίες, αλλά και σε όποια άλλη ηλικία κανείς αποφασίσει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, βλέπει ότι μπαίνοντας σε ένα άθλημα, μαθαίνει να σέβεται τους συναθλητές του, μαθαίνει να βάζει στόχους για τον εαυτό του, να παλεύει με τον εαυτό του για το πώς θα ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα, κοινωνικοποιείται, κάνει φίλους. Είναι πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για την κοινωνία αλλά και για τις προσωπικότητές μας σε οποιαδήποτε ηλικία. Και μπορούμε να πούμε ότι ξεφεύγει από το κλασικό πρότυπο ότι βγαίνω μόνος μου και τρέχω απομονωμένος. Είναι μια σειρά άλλων διαδικασιών κοινωνικοποίησης και αλληλεπίδραση με τους άλλους που δίνει πραγματικά αίσθηση υγείας και ευεξίας. Τώρα θα μπορούσατε να μου πούμε... Να πούμε κάτι για, που με επασχολεί καιρό και ήθελα να το θίξω, μια που μου έδωθηκε το βήμα. Ωραία, αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα είναι το μήνυμα αυτής της εκπομπής που θα ήθελε να πάρει ο κάθε ένας ακροατής και να το κρατήσει μαζί του για το όσο δυνατόν περισσότερο μπορεί, είναι η ασφάλεια στον δρόμο. Καθημερινά βλέπουμε σε κάθε μας εφημερία, σε όλα τα νοσοκομεία, ότι έρχονται πάρα πολλά τροχαία. Τα τροχαία είναι ένας παράγοντας που μια πληγή για την Ελλάδα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσουμε να ασχοληθούμε σοβαρά με αυτό. Είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Άρα θα πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Θα πρέπει να προσέχουμε με οποιοδήποτε μορφή και αν κυκλοφορούμε. Ακόμα και οι πεζοί, οι οδηγοί, οι ποδηλάτες. Θυμηθείτε κάθε φορά που βγαίνετε από το σπίτι ότι προσέξτε στο δρόμο. Ακόμα και αν βλέπετε ότι προσπαθούμε να μεταράσουμε το δρόμο και ότι εντάξει, ο οδηγός με βλέπει. Όχι, θεωρήστε ότι ο οδηγός δεν σας βλέπει. Γιατί πολύ απλά μπορεί να αλλάζει το ραδιόφωνο ή μπορεί το πιο τραγικό να κοιτάει το κινητό του. Οπότε ως πεζοί προσπαθούμε να περνάμε από τους φωτεινούς σηματοδότες όταν ανάψει η ένδειξη του φωτεινού σηματοδότη. Με λύπη μου βλέπω ότι υπάρχουν νεαρές μητέρες ή νεαροί γονείς που μαθαίνουν τα παιδιά από μικρή ηλικία ότι τρέχουμε στη μέση του δρόμου. Μιλάμε για παιδιά 3-4 χρονών που τα κρατάνε από το χέρι οι γονείς και τρέχουν στη μέση του δρόμου να προλάβουν να περάσουν απέναντι. Είναι ένα θλιφερό ζήτημα γιατί όταν το παιδί μάθει έτσι από 4 χρονών, δεν θα το κάνει πολλές σωστά. Όσον αφορά τους οδηγούς, θυμηθείτε ότι ναι, δεν έχουμε την καλύτερη ποιότητα δρόμων στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να δούμε όσο το δυνατόν ασφαλέστερα με τους δρόμους που έχουμε. Μειώνουμε ταχύτητα, προσέχουμε γύρω μας. Είναι κρίμα, πραγματικά κρίμα. Σε κάθε βροχή στη Θεσσαλονίκη, μετά από ένα μισάωρο, αρχίζουν και έρχονται τα πρώτα τροχιά και έρχονται κατά δεκάδες. Γιατί απλά κάποιος γλίστρησε. Θέλει παραπάνω προσοχή. Όταν οι συνθήκες αλλάζουν, θέλει παραπάνω προσοχή. Είναι πραγματικά κρίμα. Με την παιδική παχυσαρκία, τι γίνεται? Ακόμα μια μεγάλη πρωτιά που έχουμε στην Ελλάδα που μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
αν και φαίνεται ότι δεν έχουμε αλλαγές, είμαστε πρώτοι, μένουμε σταθερά πρώτοι, οφείλεται σε ένα συνδυασμό και στα κακά πρότυπα διατροφής, κακό διατροφικό μοντέλο, στις πολλές και εύγεστες τροφές που έχουμε στην Ελλάδα. Αυτό είναι μια διαφορά σε σχέση με τις άλλες χώρες. Δεν ξέρω δηλαδή σε τι επίπεδα παχυσαρκίας θα είχαν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ή Αμερικάνοι αν είχαν την ελληνική κουζίνα. Αυτό είναι ένα αριθματικό που και εγώ έχω. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στο τι τρώω, πόσο τρώω και πόσο ασκούμε. Κάποτε πριν, ας πούμε, μερικά χρόνια, 10-20, είχαμε δυνατότητα τα παιδιά να βγουν έξω στον δρόμο να παίξουν, ακόμα και στις πόλεις, να παίξουν, να τρέξουν, να κινηθούν. Τώρα τελευταία έχουμε δυστυχώς τη μοναδική διέξοδο των παιδιών, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια διαφόρων ειδών, το ίντερνετ, που ουσιαστικά τα καθελώνουν μέσα στο σπίτι. Επίσης έχουμε την αύξηση της εγκληματικότητας που φοβίζει για τους γονείς, οπότε δεν αφήνουν τα παιδιά να βγουν έξω, και όλο αυτό χειροτερεύει την κατάσταση. Σαν δύο βασικές οδηγίες είναι ότι θα μπορούσαμε να ρυθμίσουμε την ποσότητα που δίνουμε στα παιδιά, την ποιότητα του φαγητού, να αποφύγουμε ουσιαστικά τα συσκευασμένα τρόφιμα, τα πατατάκια, τις σοκολάτες, τα μπισκότα, να τα δίνουμε όσο το δυνατόν πιο σπάνια, όχι δεν θα δώσουμε ποτέ βέβαια, όσο το δυνατόν πιο σπάνια, και επίσης να αποφύγουμε τα αναψυκτικά, ιδίως αυτά που έχουν ζάχαρη. Φανταστείτε ότι ένα πακέτο πατατάκια μαζί με ένα αναψυκτικό ισούται με ένα γεύμα. Ποιος γονιός όμως θα αφήσει το παιδί του να μην φάει μεσημεριανό γιατί έφαγε τα πατατάκια μαζί με την κοκακόλα? Κανείς. Έτσι, άρα θα φάει και εκείνα, θα φάει και το φαγητό. Και αυτό δεν θα γίνει μόνο μία μέρα, θα γίνει και την επόμενη, θα γίνει και την μεθεπόμενη. Το να γίνεται κάπου κάπου δεν είναι κακό. Το κακό είναι να γίνεται συνέχεια ή κάθε μέρα. Μπορείτε να μας πείτε τώρα, κυρία Λεπίδη, ποια είναι τα αίτια της παχυσαρκίας, μια που μιλάμε? Είναι πάλι, ουσιαστικά είναι ένα ισοζύγιο μεταξύ της τροφής που προσλαμβάνουμε, της ποσότητας της τροφής και της έλλειψης σωματικής άσκησης. Άρα, αν θέλουμε να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα σε αυτά, θα πρέπει να επιδράσουμε και στα δύο. Και να δούμε πόση ποσότητα τροφής τρώμε, αλλά και το πόσο ασκούμαστε. Κάποιος αθλητής ή πρωταθλητής προφανώς και θα φάει πολύ περισσότερο γιατί έχει αυξημένες ανάγκες. Κάποιος που διατηρεί μια περισσότερο καθαιστική ζωή θα πρέπει να φάει λιγότερο, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Κινούμε, έχω καύσεις, έχω ανάγκες. Δεν κινούμε, έχω λιγότερες ανάγκες. Και επίσης θα πρέπει να κάνουμε έξυπνες επιλογές. Ακόμα και όταν τρώμε έξω, ακόμα και όταν τρώμε παρέα, ακόμα και όταν τρώμε σε μια ταβέρνα, πάλι θα πρέπει να κάνουμε όσο δυνατόν πιο έξυπνες επιλογές, ώστε δεν χρειάζεται να σηκωθούμε και να έχουμε φάει μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα. Έτσι. Ας φάμε τουλάχιστον μέχρι το επόμενο γεύμα. Θέλετε να... Νόμιζα θα συμπληρώνω. Ωραία, πάω στην επόμενη ερώτηση και θα ήθελα να μου πείτε, υπάρχει κληρονομική παχυσαρκία? Το πιο βασικό είναι ο τρόπος διατροφής της οικογένειας. Δηλαδή, κανένα γονίδιο δεν είναι τόσο ισχυρό, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει γενετική προδιάθεση, μπροστά στο πώς η οικογένεια συνηθίζει να βάζει το τραπέζι. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι οικογένειες αποτελούνται από υπέρβαρους ή παχυσαρκούς. Γιατί έχουν κακό διατροφικό μοντέλο. Είναι αυτό που είπαμε, ότι θα φάμε και τα παραπάνω τις τροφές, θα φάμε και τα πατατάκια, θα φάμε και τις σοκολάτες, θα φάμε και το φαγητό και διπλές και τριπλές μερίδες, θα φάμε και το παγωτό μετά. Οπότε μια οικογένεια που έχει κακό διατροφικό μοντέλο ουσιαστικά αναπαράγει το μοντέλο διατροφής. Δεν είναι το γονίδιο αυτό που φταίει. Είναι ότι η πραγματικότητα καθημερινή. Κύριε Λεπίδη, πότε λέμε ότι κάποιος είναι υπέρβαρος και πότε παχύσαρκος? Είναι το ίδιο πράγμα? Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις του να πούμε ότι κάποιος έχει παραπάνω βάρος. Έχουμε ορίσει στην ιατρική κοινότητα ένα δείκτη, ο οποίος λέγεται δείκτη μάζας σώματος. Και για να τον υπολογίσουμε αυτόν, χρησιμοποιούμε το βάρος και το ύψος. Αναλόγως λοιπόν το πόσο ψηλός είναι κανείς και το πόσο ζυγίζει, κάνουμε ένα υπολογισμό και βγαίνει ένα νούμερο. Αναλόγως με αυτό το νούμερο, μπορούμε να πούμε είτε είναι φυσιολογικού βάρους, βέβαια αυτό φαίνεται και στο μάτι, ή έχει λίγα παραπάνω κιλά, οπότε τον οριοθετούμε στον υπέρβαρο. Και το όριο αυτό είναι ανάλογα με το δείκτη μάζας σώματος που βγάζει εκείνη τη χρονική στιγμή. Ή αν ξεφεύγει αρκετά από το υπέρβαρο, αν έχει αρκετά παραπάνω κιλά, πάλι έχουμε κάνει μια σύμφωνη ότι αυτός θα λέγεται παχύσαρκος. Ουσιαστικά είναι σαν να λέμε ότι αυτό είναι ροζ ή κόκκινο ή μπορντό. Είναι
μια συνεχόμενη κλίμακα που κάπου έχουμε συμφωνήσει ότι αυτό πλέον δεν θα το λέμε ροζ, θα το λέμε κόκκινο. Κάπως έτσι, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Οι έφηβοι τι πρέπει να προσέχουν για να μένουν υγιείς? Γεμίσαμε δύσκολες ερωτήσεις, νομίζω. Οι έφηβοι, σύμφωνα με... μπορούν να ακολουθήσουν όλα τα υπόλοιπα που έχουμε πει. Και είναι μια ευαίσθητη ομάδα, γιατί συνήθως έχουμε συγκρούσει στην οικογένεια. Προσπαθούν και αυτοί να βρουν τη θέση τους στον κόσμο, να κάνουν την επανάστασή τους. Έρχονται συχνά σε συγκρούσεις με τους γονείς. Και ενδεχομένως αυτό που θα θέλαμε να τους πούμε δεν θέλουν να το ακούσουν. Καλά, είναι και οι ορμόνες, δεν μόνο. Βέβαια, όλα αυτά είναι μαζί. Πέρα από το να δώσουμε το χώρο και το χρόνο να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα που αλλάζει, που αυτό λέγεται εφηβεία, να τους δώσουμε όσο είναι το ένα σταθερό και ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον, που αυτό έχουν ανάγκη, τη θέσπιση ορίων, γιατί και επίσης αυτό το χρειάζονται ανάγκη. Στα πιο ιατρικά κομμάτια μπορώ να πω ότι θα πρέπει να προσέχουν και αυτοί τον τρόπο ζωής τους όσον αφορά το να μην αρχίσουν να καπνίζουν, ένα ακόμα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ πιο εύκολο να κάποιος που δεν κάπνισε ποτέ να μείνει μη καπνιστής, παρά κάποιος καπνιστής να σταματήσει να καπνίζει. Και επίσης ένα άλλο σύγχρονη μάστιγα, να την πω, ας την πω, είναι ο εθισμός στα ηλεκτρονικά μέσα. Είναι κάτι που η ιατρική κοινότητα τώρα τελευταία αρχίζει και αντιλαμβάνεται. Είναι το μοντέλο του ατόμου που παραμελεί φυσικές ανάγκες, που δεν τρώει, δεν κοιμάται, ή παραμελεί γεύματα ή κοιμάται ελάχιστα, μόνο και μόνο γιατί είναι στον υπολογιστή, είναι στο ίντερνετ, είναι σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Αυτό πλέον είναι στα κόμματα του εθισμού. Οπότε πρέπει να αντιμετωπιστεί και κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι οποιοδήποτε έχει Facebook ή έχει υπολογιστή εθίζεται, αλλά η παραμέληση των σωματικών λειτουργιών είναι μια ένδειξη ότι κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Συν τον κοινωνικό αποκλεισμό που μπορεί να προέλθει αν κάποιος μένει στο σπίτι, δεν βγαίνει έξω, που επίσης είναι σημαντικό για την ηλικία αυτή να έχει κοινωνικές επαφές, να μάθει πώς λειτουργεί ο κόσμος, να μάθει να κοινωνικοποιείται, να κάνει φίλους και να βγει στην κοινωνία σαν ανεξάρτητο και αυτόνομο άτομο. Θα είχαμε να πούμε κάτι διαφορετικό για τις γυναίκες, δηλαδή κάτι... Κάποιες μικρές οδηγίες, ναι, βεβαίως. Όσον αφορά τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, είναι σημαντικό να κάνουν το test pap κάθε τριετία ή αν δώσει κάποια άλλη οδηγία ο γιατρός τους, κατά περιπτώσεις υπάρχουν άλλες οδηγίες. Από την έναρξη σεξουαλικής ζωής, αν αυτή γίνει πριν τα 21, θέλουμε να έχουμε από την έναρξη σεξουαλικής ζωής μετά από 3 χρόνια το πρώτο test pap ή αργότερα από τα 21 κάθε 3 χρόνια έως τα 65. Τα 65 θεωρούμε ότι ό,τι και να συμβεί μετά δεν μας απασχολεί, δεν θα μας προβληματίσει. Μαζί με αυτό να γίνεται η μαστογραφία στις ηλικίες άνω των 40 κάθε έτος, εκτός αν υπάρχουν άλλοι λόγοι που θα τους πει πάλι ο θεραπονιατρός. Και βεβαίως μετά την εμμηνόπαυση να κάνουμε μια μέτρηση οστικής πυκνότητας, να δούμε αν υπάρχει οστεοπόρωση, αν υπάρχει οστεοπενία και να δοθεί κατάλληλη προσοχή στο ζήτημα αυτό. Επειδή αναφέρατε για όρια ηλικίας, για το πότε θα είναι καλό να ξεκινήσει σεξουαλικά μια γυναίκα, τώρα από ό,τι βλέπουμε η τάση των τελευταίων χρόνων να έχει κατέβει αυτό το όριο, έχουμε κινδύνους ή... Δεν επηρεάζει. Κινδύνους έχουμε με την έννοια ότι η σεξουαλική επαφή θα πρέπει να γίνεται όταν το άτομο νιώθει έτοιμο, όταν τα πλαίσια είναι τέτοια που ένα περιβάλλον ήρεμο, χαλαρό, χωρίς την πίεση ότι πρέπει και εγώ να το κάνω ή γιατί δεν το έκανα, γιατί θα με κυνηγήσουν. Καταλαβαίνετε αυτό, την πίεση των συνομιλίκων. Εγκυμονεί κινδύνους, γιατί συνήθως δεν λαμβάνονται μέτρα προστασίας, ενώ ότι υπάρχουν επιθυμητές εγκυμοσύνες, γίνεται σε πολλές φορές χωρίς προφύλαξη, υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης άλλων νοσημάτων. Θεωρώ ότι γίνεται με μια πίεση από τους συνομιλίκους συνήθως. Και ναι, είναι μια πραγματικότητα ότι οι σεξουαλικές επαφές, όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο γίνονται και σε μικρότερες ηλικίες. Αυτό είναι μια τάση που κυριαρχεί στις δυτικές κοινωνίες περισσότερο. Αλλά δεν έχουμε και τρόπους, δηλαδή δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε. Απλά αν είχε σωματικά κάποια επιβάρυνση, ας πούμε, το να ξεκινήσει στα 21 με το να ξεκινήσει στα 17.
Όχι. Στην πορεία της ανθρωπότητας υπήρχαν ουσιαστικά γυναίκες που ήδη άρχισαν από την ηλικία των 14 πολλές φορές παντρευόταν και συμμετείχαν στην οικογένεια. Μπορούμε να πούμε όμως ότι κάτι τέτοιο δεν είναι επιθυμητό, γιατί πάλι διαταράσσει την κοινωνικότητα της κοπέλας, διαταράσσει τις οικογενειακές σχέσεις. Και το βασικό είναι όμως ότι εάν γίνει θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προστασίας. Ότι έχουμε την κακή συνήθεια να θεωρούμε ότι μία έκτρωση είναι αντισύλληψη. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό είναι ένα ζήτημα που επίσης θα μπορούσε να είναι ολόκληρο θέμα από μόνο του. Ίσως είναι το πιο σημαντικό που θα μπορούσαμε να πούμε, ότι ναι, η προφύλαξη είναι μέτρο αντισύλληψης, η έκτρωση δεν είναι μέτρο αντισύλληψης. Και είναι κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τη γυναίκα με πολλούς τρόπους, μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Ήρθε η ώρα, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί και το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Νίκο Ντουντουλάκη και ξανά κοντά σας. Εδώ με τον κύριο Λεπίδη. Επιστρέψαμε. Είμαι εδώ με τον κύριο Δημήτρη Αλεπίδη, που είναι ειδικός γενικής ιατρικής. Δουλεύει στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου και είναι και στο team της κυρίας Ελένης Πεϊτσίδου. Είναι, ξαναλέω το βιογραφικό του, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην κλασική ομοιοπαθητική. Είναι τελειόφοιτος τμήματος επιστήμης και φυσικής αγωγής και αθλητισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και είναι αθλητής παράκτειας κοπηλασίας, τα άλλα δεν τα λέω, είναι στα αγγλικά. Βεβαίως. Είχαμε πει και τις γυναίκες πριν το δελτίο ειδήσεων και τις διαφημίσεις. Αφήσαμε λίγο τους άντρες απ' έξω. Οι άντρες έχουν το κακό ότι συνήθως δεν μιλούν. Δεν μιλούν παρά όταν είναι αργά. Αυτό που θα μπορούσα να παρακινήσω είναι ότι αν όντως κάτι σας απασχολεί, ναι, απευθυνθείτε στο γιατρό, ναι, ζητήστε βοήθεια, δεν είναι ντροπή. Σίγουρα θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά που είπαμε και πιο πριν. Οι άντρες έχουν ως, ας πούμε, ειδική ομάδα πληθυσμού, έχουν το μπροστάτη. Είναι κάτι που δεν έχουν οι υπόλοιποι, οι υπόλοιπες μάλλον. Και ως μέτρα πρόληψης θα είχαμε να πούμε ότι σε ηλικίες άνω των 40 θα ήταν καλό να γίνει κάποιος προληπτικός έλεγχος, ο οποίος συνήθως γίνεται από τον ουρολόγο, ή αν υπάρχει κάποιο άλλο κληρονομικό ιστορικό να γίνει αναλόγως την περίσταση. Σαφώς και θα πρέπει να... να μην παραμελούμε την ενδοσκόπηση του πεπτικού σε ηλικίες άνω των 65, και να κρυφθεί ένα άλλο ζήτημα που πολλοί κόσμοι δεν θέλουν να το κάνει. Όμως έχει αποδειχθεί ότι παρόλο που σαν διαδικασία είναι λίγο άβολη, ουσιαστικά μας γλιτώνει από πολλά πολλά αργότερα. Με τα εμβόλια τι γίνεται, είναι μόνο για τα παιδιά? Όχι, τα εμβόλια δεν είναι μόνο για τα παιδιά. Μάλιστα, πέρα από το πρόγραμμα εθνικού εμβολιασμού που ισχύει για τα παιδιά, έχουμε και εμβόλια τα οποία θα πρέπει να γίνονται ή συνίστανται να γίνονται στους ενήλικες, όπως είναι το εμβόλιο του τετάνου. Ο τέτανος είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση όταν συμβεί. Και το εμβόλιο μας προφυλάσσει, και έχουμε την ευτυχία να μας προφυλάσσει στην Ελλάδα, γιατί έχουμε μια πολύ καλή εμβολιαστική κάλυψη. Αφορά κυρίως τους τραυματισμούς που γίνονται είτε σε χειρονακτικές εργασίες είτε σε αγροτικές εργασίες. Επίσης υπάρχει το εμβόλιο του τραχύλου της μήτρας, προφυλάσσει τις γυναίκες από τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Και τελευταία υπάρχει το εμβόλιο του έρπη ζωστήρα, που συνίσταται να γίνεται στις ηλικίες άνω των 65, άσχετα αν κάποιος ήδη έχει νοσήσει ή όχι από έρπη ζωστήρα. Καθώς επίσης για τις μεγάλες ηλικίες προτείνουμε και το εμβόλιο πνευμονιοκόκου και της γρίπης. Τι γίνεται όμως αν κάποιος έχει ήδη κάποιο πρόβλημα υγείας? Μέχρι στιγμής έχουμε πει και έχουμε μιλήσει για πρόληψη στο γενικό πληθυσμό, για να αποφύγουμε οποιοδήποτε πρόβλημα. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε όλη η ομιλία μας μέχρι τώρα. Αν κάποιος έχει δυστυχώς ένα συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας, ο στόχος μας είναι αυτό το πρόβλημα είτε να το θεραπεύσουμε εφόσον είναι δυνατόν, είτε να το κρατήσουμε όσο πιο ήπιο και μη εξελισσόμενο. Άρα, σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για δευτερογενή πρόληψη, που σημαίνει ότι αφού έχουμε ένα κακό, τουλάχιστον να μην μας βρει δεύτερο. Τι θα πρέπει να γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ουσιαστικά, ο ασθενής που έχει την οποιαδήποτε πάθηση να συζητήσει με τον γιατρό του και να καταλάβει σε γενικές γραμμές ποιο είναι αυτό το πρόβλημα που έχει, από τι επηρεάζεται και τι θα πρέπει να κάνει ο ίδιος γι' αυτό. Να ακολουθεί τις οδηγίες, να ακολουθεί τους ελέγχους που προτείνονται,
και να μην αλλάζει μόνο τη φαρμακευτική αγωγή ή άλλη θεραπευτική παρέμβαση που του συνιστά ο γιατρός του. Αν αρχίσει κάποια αγωγή ή αν δει ότι κάποιο υπάρχει κάτι στη θεραπευτική παρέμβαση που του προτείνει ο γιατρός του που δεν του ταιριάζει, δεν του αρέσει ή δημιουργεί κάποια παρενέργεια, θα πρέπει να το συζητήσει με τον γιατρό του. Είναι νομίζω σφάλμα το να διακόπτει κάποιος αγωγή από μόνος του χωρίς να έχει κάποια συμβουλή. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει επιπλοκές είτε λόγω της ίδιας της διακοπής του φαρμάκου και να επιδεινωθεί το πρόβλημα που ήδη είχε ή να εμφανιστεί κάποιο δεύτερο πρόβλημα στην πορεία του χρόνου. Άρα, σαν γενική οδηγία, ό,τι σας απασχολεί, ρωτήστε μας. Εδώ είμαστε για να σας βοηθήσουμε, όχι μόνο εμείς εδώ, αλλά και όλοι οι επαγγελματίες υγείας. Γενικά είχαμε πάρα πολλές ερωτήσεις από το κοινό μας. Μας ήρθαν στο διάλειμμα και από τα τηλέφωνά σας. Μία ερώτηση θα την κάνω τώρα, επειδή μιλούσαμε για τα εμβόλια και ρωτάει πότε μια γυναίκα πρέπει να κάνει το εμβόλιο του τραχύλου της μήτρας. Το προτιμότερο είναι το κάνει πριν την έναρξη σεξουαλικής ζωής και έχουμε ορίσει ότι καλό αυτό να γίνεται πριν τα 21. Ακόμα όμως και αν μιλάμε για μια γυναίκα που έχει ήδη σεξουαλικές επαφές, ουσιαστικά επειδή το εμβόλιο προστατεύει από μια ομάδα οροτύπων του ιού HPV, υποθέτουμε ότι θα έχει μια προστασία γιατί δεν θα έχει προλάβει να εκτεθεί ακόμα σε όλους αυτούς τους οροτύπους από τους οποίους την προφυλάσσει το εμβόλιο. Άρα καλύτερα μεν πριν τη σεξουαλική ζωή, πριν την έναρξη της σεξουαλικής ζωής ή στην πολύ αρχή της. Ωραία. Με τα εμβόλια και με τις μεγάλες ηλικίες τι γίνεται? Νομίζω είχαμε και μια σχετική ερώτηση το αν ένας ηλικιωμένος που μπορεί να μην βγαίνει έξω από το σπίτι, αν έχει νόημα να κάνει το εμβόλιο της λύπης. Ναι, έχει νόημα, γιατί ακόμα και αυτός ο ηλικιωμένος προφανώς έχει επαφή και με τους πολύ οικείους του, που σημαίνει ότι μπορεί μια ίωση, απλή ίωση, να του μεταδοθεί ακόμα και στο σπίτι που μένει. Δεν χρειάζεται να βγούμε έξω στην αγορά, να βγούμε έξω στο λεωφορείο ή για να μας βρει. Μία απλή ίωση μπορεί να συμβεί και μέσα στο σπίτι μας. Πάντα όμως είναι σημαντικό να πούμε ότι η ηλικιωμένη είναι μια ευπαθής ομάδα πληθυσμού, ευάλωτη, πιο ευάλωτη. Μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε όπως και τα μωρά. Όπως προσέχουμε τα μωρά, έτσι πρέπει να προσέχουμε και τα μεγάλα τα μωρά. Αυτό που θα είχαμε να προτείνουμε είναι να γίνουν τα εμβόλια της γρήπης, τουλάχιστον γιατί είναι πολύ πιο πιθανό να συμβούν επιπλοκές σε αυτή την ηλικία από τη γρήπη και νοσηλίες. Από το να συμβεί κάποιο μικρό σύμβαμα του τύπου λίγο πρίξιμο στο σημείο της ένεσης ή λίγο πυρετός, που συνήθως είναι φαινόμενα που συνδέονται με τον εμβόλιο, αλλά υποχωρούν τις επόμενες μέρες. Και μια που είμαστε στους ηλικιωμένους, τι μπορούμε να κάνουμε για τις πτώσεις τους? Ναι, θα μπορούσαν ουσιαστικά να αλλάξουν κάποια πράγματα στο σπίτι. Οι ηλικιωμένοι είναι ευάλωτοι στις πτώσεις. Έχουν αστάθεια, δεν βλέπουν πολύ καλά. Ενδεχομένως, άρα θα πρέπει να έχουμε καλό φωτισμό στο σπίτι, να έχουμε φωτάκι ανοιχτός όταν θα σηκωθεί το βράδυ, να βρει γύρω του τα προσωπικά του αντικείμενα, να βρει τις παντόφλες του, να βρει το διακόπτη. Να μην έχουμε εκτεθειμένα τραπεζάκια ή άλλες γωνίες ή έπιπλα που ενδεχομένως να σκοντάψει πάνω σε αυτά. Να προσέξουμε τα χαλιά, που είναι ένας πολύ κοινός παράγοντας που προκαλεί τις πτώσεις. Και ουσιαστικά καλό θα ήταν, λίγος κόσμος το κάνει βέβαια αυτό, καλό θα ήταν να κάνουμε και κάποιες μετατροπές στο μπάνιο, ώστε να υπάρχουν χειρολαβές, να μπορεί ο άνθρωπος να εξυπηρετείται όσο να ήταν καλύτερα μόνος του, να μην γλιστράει σε περίπτωση που θέλει να σηκωθεί, μετακινηθεί μέσα στο μπάνιο. Και αν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει βοηθήματα του τύπου ένα μπαστούνάκι, μια περπατούρα, αναλόγως το πόσο σταθερή είναι η βάδισή του. Είναι καλό γενικά να παίρνει κάποιος πολλά φάρμακα? Και το ρωτώ αυτό γιατί γνωρίζουμε ότι σαν χώρα είμαστε πρωταθλητές στην κατανάλωση φαρμάκων. Τα φάρμακα έρχονται και κάνουν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Προσπαθούν να λύσουν ένα πρόβλημα. Από τη μία, εφόσον προσπαθούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα, πρέπει να βρούμε την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή γι' αυτό. Δεν σημαίνει κάποιος ότι το να πάρει παραπάνω θα βοηθήσει το πρόβλημά του. Θα πρέπει να πάρει τόσο ακριβώς όσο χρειάζονται. Από την άλλη, δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να δαιμονοποιήσουμε τα φάρμακα και να πούμε ότι όχι, δεν παίρνω τίποτα. Γιατί αυτή η τακτική μπορεί να οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα. Ουσιαστικά θα πρέπει να παίρνουμε όταν είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού μας.
Υπάρχει μια σύνθεση ερώτηση που λέει: γιατρέ, έχω ίωση, δεν θα μου δώσετε τη βίωση? Αυτό είναι ένα πρόβλημα που ουσιαστικά μας ανάβει τα κόκκινα λαμπάκια σε εμάς τους επαγγελματίες υγείας. Πρέπει να γίνει σαφές ότι οι ιώσεις οφείλονται σε μικροοργανισμούς, τους ιούς, στους οποίους όμως ποτέ δεν κάνει τίποτα, καμία αντιβίωση. Οι αντιβιώσεις είναι πολύ χρήσιμα φάρμακα που χρησιμεύουν στην καταπολέμηση βακτηριακών λοιμόξεων. Είναι άλλοι μικροοργανισμοί. Είναι άλλη ομάδα πραγμάτων. Άρα ουσιαστικά το να προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε ιούς με αντιβίωση είναι πράγμα που δεν συμβαίνει. Όσο και να πάρουμε, δεν θα γίνει. Το πιο συχνό είναι ότι κάποιος που έχει ίωση, επειδή οι ιώσεις είναι αυτοθεραπευόμενες, κάνουν τον κύκλο τους που λέμε, γύρω στις 3 με 5, άντε 7 μέρες, κάπου τόσο διαρκούν, ουσιαστικά κάποιος λέει, α, πήρα την αντιβίωση τη δεύτερη, τρίτη μέρα και έγινε καλά. Όχι, δεν έγινε καλά από την αντιβίωση, έγινε γιατί ο ιός και ο οργανισμός έκανε αυτά που θα έκανε, είτε την πήρες είτε δεν την πήρες. Γιατί όμως μας απασχολεί αυτό το φαινόμενο? Γιατί τα μικρόβια για τα οποία χρειάζεται αντιβίωση έχουν την τάση να αναπτύσσουν αθεκτικότητα. Άρα γενικά έχουμε την τάση στο δυτικό κόσμο να χρησιμοποιούμε παραπάνω τις αντιβιώσεις από όσο είναι θεμητό και έχουμε το πρόβλημα ότι πολλά μικρόβια αρχίζουν και ανθίστανται. Άρα δίνουμε αντιβιώσεις και δεν πιάνουν. Τα μικρόβια έχουν υπάρξει στον πλανήτη πολύ περισσότερο από εμάς. Είναι ένα είδος που εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα και εν τέλει η κατάχρηση των αντιβιωτικών είναι ένα ζήτημα παγκόσμιο που ενδεχομένως να φτάσουμε και ελπίζουμε να μην φτάσουμε στο σημείο να έχουμε αντιβιωτικά, να τα δίνουμε και να μην δρούν. Άρα σε εκείνη την περίπτωση δεν έχουμε άλλο όπλο. Πάλι θα πω, οτιδήποτε σας απασχολεί, συζητήστε με τον γιατρό σας. Είναι αυτός που θα καθορίσει και θα ξεχωρίσει αν στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι χρήσιμο το να λάβετε μια αντιβίωση ή όχι. Τώρα που έρχεται το καλοκαίρι, τι πρέπει να προσέχουμε? Στην Ελλάδα έχουμε πολύ μεγάλη ηλιοφάνεια. Έχουμε πολύ ωραίες παραλίες και μας αρέσει να βγαίνουμε και να κυκλοφορούμε και να αλλιαζόμαστε. Θα πρέπει να θυμόμαστε όμως ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε και εκεί μέτρα προστασίας. Και εκεί η πρόληψη είναι ο χρυσός κανόνας, που συνεπάγεται ότι να αποφύγουμε τις μεσημεριανές ώρες την έκθεση στον ήλιο, να χρησιμοποιούμε καφελάκι, να χρησιμοποιούμε ανοιχτό χρώμα ρούχα για την προστασία από τις ηλιακές ακτίνες και το αντιλιακό όσο είμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο. Να υπενθυμίσω ότι το αντιλιακό θα πρέπει να ξαναχρησιμοποιείται κάθε φορά που βγαίνουμε από τη θάλασσα, δηλαδή εφόσον έχουμε κάνει την επάλυψη, όταν μπαίνουμε στο νερό αυτό διαλύεται. Άρα όταν ξαναβγούμε θα πρέπει να ξανακάνουμε επάλυψη, καθώς επίσης και κάποια αντακτά χρονικά διαστήματα. Ακόμα και αν δεν μπούμε στη θάλασσα, πάλι πρέπει να επαναλάβουμε την επάλυψη. Χρειάζεται κάθε χρόνο να αγοράσουμε αντιλιακό ή αν μας έχει μείνει από πέρσι το κρατάμε? Καλό είναι να αγοράσουμε καινούριο, γιατί εγώ προσωπικά δεν ξέρω αναλόγως με τη μάρκα πόσο αλλάζει η σύστασή του και κατά πόσο αυτό παρέχει την προστασία που μας έλεγε ότι παρήχε πέρσι. Το σίγουρο είναι ότι το καλύτερο μέσο είναι η αποφυγή των μεσημεριανών ωρών της έντονης ηλιοφάνειας. Πάω σε ερωτήσεις από τους κροατές για να προλάβουμε για το λίγο χρόνο μας. Βεβαίως. Έχω ερώτηση που λέει γυμναστήριο ή βάδισμα και πόσα χιλιόμετρα σε μέρες σε βάση? Καλό είναι να διαλέξουμε την φυσική δραστηριότητα που μας αρέσει. Αν κάποιον του αρέσει το γυμναστήριο, είναι να πάει στο γυμναστήριο. Κάποιον του αρέσει το περπάτημα, να κάνει περπάτημα. Κάποιον του αρέσει το τένις, ας κάνει τένις. Πόσο? Εξαρτάται την ηλικία. Εξαρτάται αν αυτός ο άνθρωπος αρχίζει τώρα ή όχι. Μπορούμε να πούμε ότι για αρχή 3 με 5 φορές την εβδομάδα, ένα δεκάλεπτο με 20 λεπτό. Αναλόγως όμως το πόσο κάποιος είναι έμπειρος στην άσκηση, μπορεί να αυξήσει αυτό το χρόνο τόσο ώστε να νιώθει άνετα, τόσο ώστε όσο μπορεί με τις δυνατότητές του. Ρωτάνε για τα εμβόλια. Έχω ακούσει, λέει, πολλές παρενέργειες από τα εμβόλια και πόσο κινδυνεύουν τα παιδιά μου? Τα εμβόλια, όπως και όλα τα άλλα φάρμακα, έχουν ενδείξεις, έχουν δράσεις και έχουν και παρενέργειες. Κανένα φάρμακο δεν είναι 100% ασφαλές, χωρίς να πούμε όμως ότι δεν είναι και αποτελεσματικό. Άρα, όπως μπορούμε να πούμε ότι και η ασπιρίνη κυκλοφορεί πάρα πολλά χρόνια, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να κάνουν αλλεργία στην ασπιρίνη ή να έχουν κάποια άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια, παρόλα τα αυτά δεν έχουμε απαγορεύσει την ασπιρίνη, γιατί θεωρούμε ότι η πιθανότητα του να πάθει κανείς κάτι αρνητικό από αυτήν είναι πολύ πολύ μικρό. Αναλόγως έτσι και με τα εμβόλια, προφανώς κάποιοι από αυτούς που θα λάβουν το εμβόλιο θα έχουν κάποιες επιπλοκές. Όμως θεωρούμε ότι το όφελος, το συνολικό και των κοινωνιών από τη μείωση και εξάλληψη των νοσημάτων αυτών για τα οποία εμβολιαζόμαστε είναι πολύ πιο σημαντικό.
Πάω σε επόμενη ερώτηση. Ρωτάνε, η μητέρα μου από το εγκεφαλικό είναι καθυλωμένη στο κρεβάτι. Δεν βγαίνει έξω και δεν έρχεται σε επαφή με τον κόσμο. Πρέπει να κάνω το εμβόλιο αντιγρυπτικό ή όχι? Και νομίζω το ψιλοαπαντήσαμε. Ναι, ακόμα, είπαμε ότι ακόμα και αν κάποιος είναι στο σπίτι κατά βάση, όμως αυτός ο άνθρωπος δέχεται επισκέψεις. Άρα, ακόμα και ένα φιλί ή μια χειραψία είναι ικανή το να μεταδώσει ενδεχομένως μια υγιεινή λίμωξη. Άρα, καλό θα ήταν να το κάνει. Είμαι 52 χρονών, δουλεύω σε φορεία. Πέρσι έκανα εμβόλιο. Μετά το εμβόλιο για μια εβδομάδα ήμουν χάλια και κατόπιν έπαθα 2 ιώσεις. Φέτος φοβήθηκα και δεν το έκανα, αλλά μέχρι στιγμής δεν αρρώστησα. Ακούω διάφορες απόψεις. Τι είναι όμως σωστό? Να πούμε ότι το εμβόλιο της γρίπης μας προστατεύει από τα πιο λιμωγόνα ή τα πιο ας πούμε επικίνδυνα στελέχη του ιού της γρίπης. Δεν σημαίνει ότι εκτός από τον ιό της γρίπης δεν υπάρχουν άλλες ιώσεις. Άρα το εμβόλιο ουσιαστικά μας προστατεύει από τους χειρότερους ιούς που αναμένουμε να κυκλοφορήσουν στη χώρα μας το διάστημα του εμβολιασμού. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που κάνει το εμβόλιο της γρίπης δεν θα κολλήσει καμία ίωση. Απλά γλιτώνει την πιθανότητα να κολλήσει τις χειρότερες μορφές των ιών της γρίπης. Πάω στην επόμενη. Η μητέρα μου είναι 81 ετών και κοιμάται μόνο 4,5 ώρες. Η ίδια λέει ότι της φτάνουν. Εγώ πρέπει να κάνω κάτι για να της δώσω λίγο, πνοτικό? Υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται διαφορετικές ώρες. Αν η ίδια κοιμάται και νιώθει την επόμενη μέρα ότι έχει ενέργεια, ότι έχει καλή διάθεση, ότι νιώθει ξεκούραστη, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Οπότε, αναλόγως... ακόμη μια ερώτηση από το κοινό είναι ότι... Ναι, η γυναίκα μου είναι πάνω που τελειώσατε την προηγούμενη, σας έκοψα. Όχι, να πω για λίγο για τον ίδιο ότι αν κάποιος ξυπνάει όσες ώρες και ακόμα και αν 4,5 και νιώθει καλά, ξεκούραστος και γεμάτος ενέργεια, όχι, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ωραία. Επόμενη ερώτηση λέει: Είμαι γυναίκα πάνω από 60, χωρίς προβλήματα υγείας. Μου είπαν πολλοί ότι πρέπει να παίρνω κάθε μέρα μια παιδική ασπιρίνη. Να την παίρνει ή όχι? Αυτό που λέει η κυρία ουσιαστικά εννοεί την ασπιρίνη, το 75% μιλιγκράμμ, που δίνουμε κυρίως ως πρόληψη για τα εγκεφαλικά. Τώρα, δεν μπορώ να απαντήσω με ναι ή με όχι στη συγκεκριμένη ερώτηση, γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το ιστορικό που έχει η συγκεκριμένη κυρία από τα αδέρφια της, από τους γονείς της, για να πούμε αν τελικά θεωρούμε ότι κινδυνεύει περισσότερο ή όχι. Η ηλικία της είναι σχετικά μικρή. Δηλαδή, αν πούμε ότι έχει ένα ελεύθερο ιστορικό που η ίδια δεν είχε πάθει ποτέ τίποτα, οι γονείς της ποτέ τίποτα, όχι, είναι λίγο μικρή για να αρχίσει αυτό το φάρμακο. Ρωτάνε, ο μεσημεριανός ύπνος πρέπει να αποφεύγεται ή είναι καλός, γιατί άκουσε ότι πρέπει να κοιμόμαστε μόνο το βράδυ? Εφόσον δεν διαταράσσει τον ύπνο μας το βράδυ και εφόσον νιστάζουμε και θέλουμε να κοιμηθούμε το μεσημέρι, ναι, βεβαίως να κοιμηθούμε. Υπάρχουν μελέτες που σχετίζουν το μεσημεριανό ύπνο με τη μακροζωία, ιδίως όσον αφορά τις μεσογειακές χώρες και τις χώρες που είναι πιο κοντά στον ισημερινό. Είναι μια συνήθεια που προφυλάσσει τους ανθρώπους και από την πολύ ζέστη το καλοκαίρι και ουσιαστικά τους δίνει ενέργεια για να κυκλοφορήσουν και να κάνουν τις λειτουργίες τους αργότερα το απόγευμα. Επόμενη ερώτηση. Χωρίς να έχω προβλήματα, δεν μπορώ να κοιμηθώ και παίρνω κάθε βράδυ λίγο αγχολητικό. Πειράζει μακροχρόνια λήψη του? Δεν θα μπορούσα να απαντήσω αυτήν την ερώτηση, γιατί πάλι θα ήθελα να ξέρω περισσότερο για το άτομο που θέτει την ερώτηση. Θα θέλετε πριν κλείσουμε να μας συνοψίσετε κάτι, να μας πείτε? Ναι. Προσοχή στον δρόμο. Προσοχή στον δρόμο, το πιο σημαντικό. Θέλουμε να είμαστε χαρούμενοι. Θέλουμε να απολαμβάνουμε τη ζωή μας. Όλοι οι επαγγελματίες υγείας θέλουμε να βοηθούμε τον κόσμο σε αυτό το κομμάτι. Αν υπάρχουν απορίες, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για εσάς. Και ας απολαύσουμε τη ζωή. Μένοντας υγιείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Ήταν τιμή μας. Την άλλη Τετάρτη, που είναι και μεγάλη εβδομάδα, μεγάλη Τετάρτη, θα έχουμε κανονικά εκπομπή. Θα έχουμε και καλεσμένο τον Διευθυντή της Γαστροεντερολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου του Παπανικολάου. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό βράδυ από εμάς και μείνετε συντονισμένοι. Το σημαντικότερο δεν είπα. Γιατί ακολουθεί η εκπομπή Μιλώντας για Τέχνη με τη Γεωργιάνα Μπάρμπα και τη Σουζάνα Ντενίση.